Damn. Καλημέρα, είμαι στην κουζίνα μου και περιμένω, όπως είδατε, τα κέικ να ψηθούν. Βασικά αυτό που φτιάχνω είναι μία τούρτα, γιατί αύριο είναι τα γενέθλια του Τι. Οπότε αποφάσισα να του κάνω μία τουρτίτσα. Του είχα κάνει την ίδια βέβαια πριν κάνα 2 χρόνια, αλλά μας άρεσε πάρα πολύ, οπότε αποφάσισα να την ξανακάνω. Είναι ένα red velvet cake και ελπίζω να βγει καλό, γιατί δεν θυμόμουν καθόλου τη στέγη και πώς το έκανα την προηγούμενη φορά. Όσο περιμένω να ψηθούν τα 2 μέρη της τούρτας, θα κάνω σιγά σιγά και το frosting, το οποίο θα μπει ανάμεσα και από πάνω από την τούρτα. Έχω πάρα πολύ άγχος, γιατί έχω και να βγω μετά, γιατί κάποιος δεν έχει προλάβει να πάει να ψωνίσει δώρο. Ντροπή μου, το ξέρω. Και πρέπει να βγω, να πάω το απόγευμα σε κάποιο εμπορικό κέντρο για να αγοράσω κάποιο δωράκι για τον Τι. Έχω κάτι στο μυαλό μου. Θα προσπαθήσω να σας πάρω μαζί μου το απόγευμα, αν και δεν ξέρω κατά πόσο θα επιτρέπετε να τραβήξω με την κάμερα μέσα στο μαγαζί. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επιτρέπετε. Οπότε θα δω τι θα κάνω. Αυτά για την ώρα, τα λέμε σε λιγάκι. Είμαι έτοιμη και τώρα θα ξεκινήσω να πάω στο Κόσμος για να συναντήσω τη Μαρία και να πάμε να κάνουμε μία βολτίτσα, να κάνουμε ψώνια, αυτά που σας είπα νωρίτερα και χρειάζομαι για αύριο, και να πάμε για καφεδάκι. Λοιπόν, μόλις φύγαμε από το Κόσμος με τη Μαρία, είχαμε πάει για καφεδάκι και έχει ψοφόκριο έξω, φυσάει πάρα πολύ, νιώθεις λες και η θερμοκρασία είναι υπό του μηδενός. Σίγουρα είναι, δεν το νιώθεις απλά. Ναι. Και τώρα πάμε σπιτάκια μας να χαλαρώσουμε. Να φάμε. Γιατί ήμασταν πολύ κύριες και δεν φάγαμε στο κόσμο. Ναι, πήγαμε μόνο για καφεδάκι. Απίστευτο. Και πήρα και το δωράκι που σας είπα νωρίτερα ότι ήθελα να πάρω. Είμαι πραγματικά παράδεικτη, το πήρα τελευταία στιγμή. Πήρα, μωρέ, καλή ώρα, πρέποτε. Και πήρα και να ντεκοράρω την τούρτα μου. Οπότε θα σας τη δείξω αύριο. Οπότε θα σε αφήσω εδώ πέρα. Εντάξει, Μαρκέλα. Θα σε αφήσω και θα τα πούμε από αύριο μετά. Σε φιλάκια. Γεια σας, κορίτσια, καληνύχτα.
Έχει περάσει πολλή ώρα που γύρισα στο σπίτι, αλλά έκανα πάρα πολλά πράγματα από την ώρα που γύρισα. Καταρχάς, στόλισα την τούρτα του τι, γιατί δεν την είχα τελειώσει, δεν ήξερα ακριβώς τι θα κάνω και ψάχνα να βρω στα μαγαζιά τι θα μπορούσα να βάλω πάνω για να τη διακοσμήσω. Βγήκε τελικά πολύ διαφορετική από ό,τι περίμενα, αλλά παρόλο που τράβηξα πλάνα με τη διαδικασία του στολίσματος της τούρτας, δεν θα σας τα δείξω σήμερα. Θα τα συμπεριλάβω στο αυριανό βίντεο vlog μας, γιατί ξέρω ότι ο τι θα το δει αυτό το βίντεο και δεν θέλω να του κάνω spoil πριν την ώρα του. Θα σας το βάλω όμως να το δείτε την επόμενη μέρα, σίγουρα. Αύριο θα φύγω από το σπίτι, θα λείψω για 3 ημέρες, επομένως θα κάνω όλη μου τη δουλειά από το σπίτι του τι και γενικότερα επειδή θα πάμε και στην Αθήνα την Τετάρτη, θα είναι λίγο δύσκολο για μένα το θέμα του editing, οπότε μπορεί κάποια βιντεάκια να αργήσουν κάποιες ώρες, δηλαδή να μην ανέβουν κοντά στις 2 όπως ανεβάζω συνήθως, να ανέβουν λίγο αργότερα, οπότε ζητώ την κατανόησή σας γι' αυτό. Αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Snapchat όπου θα σας λέω ας πούμε περίπου τι ώρα υπολογίζω να ανέβει και ποια είναι τα πλάνα μου, γιατί δεν τα ξέρω ακόμα. Και επειδή έχει πάει πάρα πολύ αργά, θα κλείσω αυτό το βιντεάκι εδώ, γιατί είναι μετά τις 12. Έχω να φάω, έχω βάλει το φαΐ μου και με περιμένει. Έχω να κάνω μπάνιο και μετά θα πιάσω το editing. Οπότε δεν το βλέπω να το πιάνω μέχρι τις 2 η ώρα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα δωράκια μας. Θα σας δείξω πρώτα το δικό μου και μετά θα δείτε το δωράκι του τι, το οποίο θα μου το στείλει αυτός. Και ξεκινάω με το πρώτο μέρος του δώρου μου, το οποίο είναι κλασικά σε αυτό εδώ το σακουλάκι. 12 του μηνός, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βρισκόμαστε στη 12η ημέρα των vlog μας και είμαστε ακριβώς στα μισά των vlog μας. Ανοίγω λοιπόν το δωράκι μου, το πρώτο μέρος του δώρου μου όπως σας είπα, γιατί θα ακολουθήσει και δεύτερο, μείνετε συντονισμένοι. Το οποίο έχει μέσα κλασικά ένα σοκολατάκι, ασημένιο. Ωραία είναι αυτά. Και περνάω στο δεύτερο μέρος από το δωράκι μου, το οποίο και πάλι, μαντέψτε, μου ήρθε με courier. Μου ήρθε με courier σήμερα το πρωί. Ρώτησα πριν το ανοίξω και καλά που δεν το άνοιξα, γιατί είναι για εμένα και ήταν για σημερινό unboxing. Για το σημερινό βίντεο και ανυπομονώ να δω τι έχει μέσα. Γιατί πραγματικά αυτές τις μέρες έχω λάβει τόσο μικρά δωράκια από τον τι που δεν έχω λάβει όλη την τελευταία χρονιά, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι προσπαθεί να σας καλοπιάσει για το vlog μας και να δείξει έτσι πάρα πολύ καλός. Όχι ότι δεν είναι φυσικά, δεν εννοώ αυτό. Αλλά έτσι λιγάκι παραπάνω λόγω των vlog μας με κακομαθαίνει με τα δωράκια αυτά. Οπότε αυτό είναι το τρίτο μεγάλο δωράκι που μου στέλνει. Το πρώτο ήταν το keyboard που μου πήρε δώρο. Αν δεν το έχετε δει το βίντεο, θα σας το βάλω να βγει κάπου εδώ πάνω ή εδώ πάνω, δεν είμαι σίγουρη. Και θα σας βάλω και link από κάτω. Υπάρχουν πάντα τα link για τα προηγούμενα βίντεο, να πάτε να το σεκάρετε. Και το δεύτερο φυσικά ήταν το ταξίδι μας, το εισιτήριο για το ταξίδι που θα πάμε ημερήσια στην Αθήνα, το αεροπορικό εισιτήριο. Οπότε λοιπόν να δω τι κρύβει μέσα αυτό εδώ πέρα το πακετάκι. Και θα το ανοίξουμε αυτή την ώρα μαζί να δούμε τι έχει μέσα. Ξεκινάμε λοιπόν με το unboxing. Ταρα! Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι από ό,τι καταλαβαίνω μια memory card, προφανώς για την κάμερά μου. Και έχει μέσα αυτήν εδώ πέρα την memory card. Αυτή εδώ πέρα είναι η κάρτα και αυτός εδώ πέρα είναι ο adapter-ας και η προηγούμενη κάρτα μου που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς έτσι. Είναι 32 GB που είναι πάρα πολύ καλό μέγεθος και σίγουρα θα μου χρησιμεύσει πάρα πολύ στο ταξίδι μας στην Αθήνα. Μακάρι να είχα και μια έξτρα μπαταρία για να πάρω μαζί μου, γιατί θέλω πάρα πολύ να σας τραβήξω πλάνα και φωτογραφίες και για το vlog και για το blog μου. Θέλω πάρα πολύ. Παρόλο που έχουμε μία μέρα, είναι μία full μέρα και θέλω να την εκμεταλλευτώ στο έπακρον. Οπότε αυτή η κάρτα σίγουρα θα βοηθήσει και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι τέλειο δώρο. Θα κλείσω αυτό το vlog εδώ πέρα. Θα σας βάλω αυτή τη στιγμή που μιλάω να δείτε και το σακουλάκι του τι περιείχε μέσα. Αύριο είναι τα γενέθλιά του, οπότε του έχω ετοιμάσει κι εγώ έτσι κάτι ιδιαίτερο. Πέρα δηλαδή από την τούρτα που γνωρίζει ήδη ότι θα του κάνω τούρτα. Δεν γνωρίζει, ας πούμε, ούτε πώς θα είναι το look της τούρτας, οπότε θέλω να το κρατήσω κρυφό. Και δεν γνωρίζει και ποιο θα είναι το δωράκι του. Οπότε ανυπομονώ να τα ανοίξουμε αύριο μαζί. Κλείνω αυτό το βίντεο εδώ πέρα γιατί πραγματικά βιάζομαι. Ελπίζω να μην το ξημερώσω γιατί αύριο με περιμένει σχετικά πρωινό ξύπνημα. Σχετικά πρωινό ξύπνημα γιατί θέλω να περάσω όλη μου τη μέρα με τον τι και να την αφιερώσω σε αυτόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να δείτε και τα προηγούμενα τα βίντεο μου σε περίπτωση που δεν έχετε δει τα υπόλοιπα vlog μας βιντεάκια μου και γενικότερα τα υπόλοιπα βιντεάκια μου. Θα χαρώ πάρα πολύ να περιηγηθείτε στο κανάλι μου και να δείτε όσο περισσότερα γίνεται.
Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, με βοηθάει πάρα πολύ αν κάνετε ένα like σε αυτό, και αν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή, θα χαρώ πάρα πολύ να κάνετε τώρα. Θα τα πούμε αύριο με ένα νέο vlog μας βιντεάκι, το οποίο θα είναι σε birthday mode, και ανυπομονώ για αυτό από την Αθήνα. Φιλάκια πολλά, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας!